θα αποτελέσει τη χαριστική βολή στην οικοδομική δραστηριότητα η απαγόρευση της δόμησης στα εκτός σχεδίου ακίνητα. Η παρούσα οικονομική συγκυρία κάθε άλλο παρά επιτρέπει την επιβολή ενός τέτοιου μέτρου. Αυτό θα σημαίνει ότι κάποιοι οι οποίοι έχουν δαπανίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να αποκτήσουν ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου θα δουν την αξία του ακινήτου τους από αξία οικοπαίδου να μετατρέπεται σε αξία αγροτεμαχίου. Γιατί πλέον δεν θα μπορούν να χτίσουν και ο προορισμός του οικοπαίδου θα είναι μόνο η αγροτική εκμετάλλευση. Μιλάμε για ακίνητα που έχουν έκταση 4 στρεμμάτων και πλέον ή και σε μικρότερες περιπτώσεις και για μικρότερα ακόμα οικόπεδα, ακόμα και οικόπεδα 750 μέτρων που έχουν πρόσωψη σε εθνική οδό, τα οποία όμως είναι εκτός σχεδίου, και τα οικόπεδα αυτής της κατηγορίας θα πληγούν από ένα τέτοιο μέτρο. Αυτό θα πρέπει να πούμε ότι το μέτρο αυτό το βλέπει το κράτος τελείως κοντόφθαλμα. Όπως είπαμε, πλήττεται η οικοδομική δραστηριότητα. Το κράτος, αν έδινε κίνητρα για να τονωθεί η οικοδομική δραστηριότητα, επιβάλλοντας λιγότερους φόρους και λιγότερους πολεοδομικούς περιορισμούς στην οικοδομή, θα μπορούσε να αντλήσει πολύ περισσότερα έσοδα από τα επαγγέλματα που εξαρτώνται από την οικοδομή και το ΙΚΑ θα εισέπρατε πολύ περισσότερα χρήματα και δεν θα συμπαρέσυρε σε καταστροφή και σε οικονομικό μαρασμό και τα υγιή ταμεία που υπάρχουν από τα οποία αυτή τη στιγμή αναγκάζεται και δανείζεται εξαιτίας του ότι δεν εισπράττει ένσημα από την οικοδομική δραστηριότητα. Στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προβλέπεται ότι οποιοδήποτε ιδιοκτήτης ακινήτων που οφείλει οποιασδήποτε μορφής φόρους να μπορεί αντί να πληρώσει σε χρήμα να πληρώνει σε είδος, δηλαδή να παραχωρεί το ακίνητό του στο δημόσιο. Αυτό όμως θέλει πολύ περισσότερη διευκρίνηση. Αν το δικαίωμα επιλογής ακινήτου θα το έχει το κράτος, θα το έχει ο ιδιοκτήτης και σε ποια αξία θα εκτιμάται το ακίνητο το οποίο θα παραχωρηθεί στο δημόσιο. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πάρα πολύ συζήτηση και εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων μπροστά στην αδυναμία αρκετών ιδιοκτητών ακινήτων να πληρώσουν τους φόρους τους είχαμε ζητήσει να υπάρξει αυτή η ρύθμιση. Είναι έτοιμα δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Απλά το δικαίωμα επιλογής σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το έχει ο ιδιοκτήτης δηλαδή να επιλέγει ποιο ακίνητο να παραχωρήσει στο δημόσιο και με τιμή σε καμία περίπτωση κατώτερη από την τιμή που το κράτος υπολογίζει την αξία του ακινήτου, γιατί αυτή τη στιγμή σήμερα στην παρούσα οικονομική κατάσταση έχει καταρρεύσει ο μύθος το να πλησιάσουν οι αντικειμενικές αξίες τις πραγματικές, τις εμπορικές αξίες για το λόγο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι αντικειμενικές αξίες σήμερα είναι μεγαλύτερες από τις εμπορικές αξίες.